Βρισκόμαστε σε ένα μαγικό χώρο. Βρισκόμαστε στο δισκάδικο pop του Άρη Κουίνογλου στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, λίγο πριν το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Και είμαστε εδώ, μας φιλοξενεί ο Άρης και θέλω να τον ευχαριστήσω για αυτή τη φιλοξενία και για την αποδοχή της πρόσκλησης, να τα πούμε. Για να μας πει, να ξετυλίξει το κουβάρι των αναμνήσεων σχετικά με τη διαδρομή του σε αυτό το χώρο, στο χώρο του βινιλίου κυρίως. Άρη, από πότε είσαι εδώ, από πότε λειτουργεί το μαγαζί? Το κατάστημα λειτουργεί, καταρχήν να σας ευχαριστήσω που έχετε έρθει. Το κατάστημα λειτουργεί από το 1979. 79. Άνοιξα τον Ιούλιο, 12 Ιουλίου, και από τότε μέχρι τώρα είμαι εδώ. Σταθερά στο ίδιο σημείο. Σταθερά στο ίδιο σημείο, το ίδιο άτομο συνέχεια, ναι. Δεν έχει μπει άλλος δηλαδή να πουλήσει να κάνει. Οπότε είμαι ο κύριος υπεύθυνος. Πώς σου ήρθε και μπήκε στο εμπόριο του δίσκου? Άκουγες μουσική από μικρός, είχες το μικρόβιο? Αυτό το μικρό... Δηλαδή γιατί διάλεξες τους δίσκους και δεν έκανες ένα σούπερ μάρκετ, ας πούμε? Θα μπορούσα να γίνω και ένας έμπορας. Ήμουνα ήδη στην πλατεία εμπορίου πολλά χρόνια πριν το στρατό. Πριν. Ναι, 7 χρόνια δούλευα εκεί. Αλλά μετά το στρατό που υπηρετούσα στη Ρόδο είχα λίγο... Εντάξει, και με τη μουσική και οι ξένοι περισσότερο, αλλά το μικρόβιο το είχα από πιο μικρός, προτού να φύγω φαντάρος. Και στο χωριό κιόλας ο παππούς μου είχε ένα καφενείο, το οποίο όλα εκεί γινόντουσαν, οι γάμοι και αυτά. Και από μικρή ηλικία έβαζα δισκάκια. Σε ποιο χωριό εδώ? Στην Νέα Φιλαδέλφεια Θεσσαλονίκης. Mm-hmm. Και είχε έβαζα... jukebox στο καφενείο? Όχι, είχε τα τεπαζάκια τα ταπικά, είχε γραμμόφωνα, και πρώτη φορά εκεί ξεκίνησε σε ηλικία 8 χρονών. Από εκεί άρχισα να μαθαίνω τα 45'άρια. Mm. Πρώτα τα 45'άρια, τους μεγάλους 33 στροφών δεν είχαμε τότε, είχαμε γραμμόφωνο. Άκουγες τα ελληνικά περισσότερο ή ξένα, ή και τα δύο, τα πάντρευες? Κοίτα, στην εποχή τη δική μου, τότε στο χωριό, επειδή υπήρχε το jukebox, σίγουρα ακούγαμε Joy Dex, δηλαδή James Brown, κλασικά, Αγκάτσιου, ξέρεις, αυτή τη γενιά στα τραγούδια. Περισσότερο μετά ελληνικά, αλλά στο jukebox πάντα βρισκόντουσαν 5-6 καλά ξένα πάντα. Ελληνικά? Λαϊκά και κυρίως ποιοτικά τραγούδια, ναι. Νταλάρα, Πάριο, Αλεξίου, ναι. Ρεμπέτικα. Μετέπειτα, κάποια στιγμή, δηλαδή πρωτού να ανοίξω το μαγαζί, έτυχε να δουλεύω στο φημισμένο κέντρο, στο Λουξ. Το Λουξ, μετέπειτα Ρωμαίο. Εκεί το 1900... Κέντρο διασκέδασης, Στο κέντρο διασκέδασης. Εκεί το 1971... πιτσιρικάς βέβαια, είχε συγχωρεθεί ο πατέρας μου και έκανα ό,τι δουλειά για να μπορέσω να επιβιώσω. Ναι. Και είχα μπει μες στο κέντρο. Εκεί είχα γνωρίσει τον Παπαϊωάννου το Ρεμπέτη. Γνώρισε τον Παπαϊωάννου? Βεβαίως. Του έπλυνα το αυτοκίνητο. Άρα μιλάμε κάπου για τέλη της δεκαετίας του 60. Όχι, το 1971, το 72 σκοτώθηκε. Πήγε να αποφύγει από ό,τι γνωρίζουμε γνωστή ιστορία του. Και θυμάμαι με έδινε επίτηδες χρήματα, μόνο και μόνο για να πλένω το καθαρό του αυτοκίνητο. Και είχαμε πολλές ιστορίες, έχω να θυμάμαι, δηλαδή από εκείνη την εποχή που πήγαινε ο Παπαϊωάννου για κυνήγι και δεν έφερνε ποτέ λαγό και έφερνε Κουρουνόπουλο και το δούλεμα της Μπέλου, ήταν ο Καμπουρέλος, ο Σοκράτης, ο Άντριους. Και πάντα, δηλαδή, ήμουνα μέσα στα κόλπα της μουσικής. Μετά, όταν άνοιξες το μαγαζί, γνώρισες, γνώρισες άλλους καλλιτέχνες? Πάρα πολλούς καλλιτέχνες. Περιττώ να σου πω ότι περάσαν και ονόματα αυτό, από το μαγαζί. Έτσι, θύμισε μας. Έχει περάσει ο Συγχωρεμένος ο Βαρδής, η Μαραγκώση, ο Στάθης Αγγελόπουλος, ο Κώστας ο Χατζής, τώρα που είχαμε κάνει το ρεσιτάλ ξανά στο θέατρο Δάσους. Πήπιαμε και καφεδάκι εδώ κάμια ώρα μαζί με τον μαέστρο, θυμηθήκαμε τις καλύτερες εποχές. Φοβερός άνθρωπος. Και πάρα πολλοί, δηλαδή τώρα μη σου πω τα ονόματα της Θεσσαλονίκης. Όλοι οι λαϊκοί τραγουδιστές έχουν περάσει της Θεσσαλονίκης. Δηλαδή πάρα πολλά ονόματα περάσανε. Όταν ήρθε η ώρα να ανοίξεις το μαγαζί, είχες διαμορφώσει δική σου συλλογή? Είχες δική σου συλλογή δίσκων? Ναι, είχα τρεις δίσκους. Μόνο. Αυτή ήταν η συλλογή μου.
Είχαμε τις κασέτες. Δεν είχα πικράπ, λογικό είναι. Αλλά όταν άνοιξα το μαγαζί, είχα αυτούς τους τρεις δίσκους. Τους θυμάσαι? Ήταν ο ένας του Νταλάρα, γιατί κάναμε τότε, εκείνη την ηλικία, είχαμε στήσει ένα κουτί και ποιος ήταν Νταλαρόβιος, ποιος ήταν, ξέρεις, η εποχή, ας πούμε, που είχαμε τα είδωλά μας. Λίγο πολύ αυτά μεταφέρονται, απλά τώρα έχουν μεταφερθεί στο διαδίκτυο. Έτσι ακριβώς. Και άρχισα να αγοράζω κάποιους δίσκους και όταν άνοιξα το μαγαζί, άνοιξα λίγο πιο πάνω ήταν το μαγαζί, μετά αγόρασα εδώ το μαγαζί το 91. Εδώ στην Κασάνδρου πάλι. Εδώ είναι, εδώ είναι το 36-38. Ξεκίνησα με 170 δίσκους. Δηλαδή, το μαγαζί. Το μαγαζί 170 δίσκους ήταν τίποτα, ας πούμε, αλλά έπρεπε να το κρατήσω το μαγαζί. Έπρεπε να το κρατήσω και μάλιστα το πάθος μου είναι πάρα πολύ μεγάλο. Ήτανε μεγάλο. Έμπαινα, δηλαδή, η μάνα μου φώναζε γιατί άνοιξε μαγαζί, ξέρεις τώρα, εκείνη την εποχή. Αλλά εντάξει, εγώ μάλλον είχε πάρα πολλά μαγαζιά εδώ, είχε 12-13 μαγαζιά μόνο το Υπουργείο. Και όλοι με είχαν για μια περίοδο 6 μηνών να κάτσω, γιατί δεν είχα δίσκους. Και άμα πάρεις την διαδρομή από το Λευκό Πύργο, από 640 μαγαζιά ήταν, το Μπαρδάρι, 640 ήταν φανάστα μαγαζιά, τα οποία υπάρχουν στο σωματείο, στο σύλλογο κατεγραμμένα. Και αυτό μου το είχε πει και ο Αντώνης ο Δοσκόρης, που ήταν και... που ήταν ένας από τους στο σωματείο εκείνη. Και είπα, ακόμα αγωνίζεται, είναι ακόμα... Βέβαια, εκείνα τα χρόνια είχαμε εγώ θυμάμαι, φοβερά πράγματα και φοβερούς ανθρώπους. Να σου πω τον Αλμπάντη, είχαμε τον Θοδωράκη, τον Νίκο, τον Ρογκαγατό, είχαμε τον Άλκη εδώ στην Αγίου Δημητρίου, τον Τζίμι τον Μπερλάτο, την Γκάτζουλα, τον Σούτσο. Τι να προτείνω, θυμηθώ, μόνο η Εγνατία, ήταν ο Φανάρας, ο Ρούλης, δηλαδή ο Φανάρας, ο παλιός. Ο Βεργιάδης, ο Βακάλης. Αυτοί είναι. Ο Βακάλης, ο Βεργιάδης, ο Καρνούτσος, ο Πετρίδης. Βέβαια. Δηλαδή, μιλάμε για κολοσσή μαγαζιά. Και εγώ άνοιξα σε μια εποχή δηλαδή, που αυτοί όλοι μεσορανούσαν. Και θυμάμαι που με λέγανε ότι ούτε 6 μήνες δεν θα κάτσεις. Και εγώ έλεγα, ξέρω εγώ, θα δείξει. Προσωρινά του λέω, θα δούμε τι θα κάνουμε μέχρι να σταθεροποιηθούμε. Αλλά έκανα και δεύτερη δουλειά. Δούλευα στη Διάνα πάνω στις χημικές ουσίες, στο σωματείο, εκεί παίρναμε ένα χιλιάρικο, την ημέρα ένα χιλιάρικο, που το χιλιάρικο ήταν στο όνειρο, γιατί πηγαίναμε στο λιμάνι, ξεφορτώναμε, ξέρεις, τα τσουβάλια, τα διάνα, αυτά που είναι γραμμοξόν και αυτά, και ερχόντουσαν από το καράβια δηλαδή, τα φορτηγά, φορτώναμε και τα πηγαίναμε στο Ρόκαστρο στις Αποθήκες. Αυτό με κράτησε για να γεμίσω το μαγαζί. Και μέσα σε 2 χρόνια άνοιξε ακόμη ένα μαγαζί. Δισκάδικο πάλι. Δισκάδικο πάλι. Το οποίο, ας πούμε, με είχε βοηθήσει στις αρχές η αδελφή μου, με είχε δώσει κάποια χρήματα. Εγώ θεωρούσα ότι για μένα η βοήθεια της, αν και το μαγαζί ήταν στο όνομά μου, ήταν σημαντική. Ήταν το δεύτερο, το θυμάμαι. Κασάνδρο 101 το είχα ανοίξει. Το οποίο το κράτησα άλλα 10 χρόνια. Μάλιστα. Παράπλευρα. Συντηρούσε δηλαδή δύο μαγαζιά. Δύο μαγαζιά. Ναι, η αδερφή μου ήταν, αλλά εγώ όμως θεώρησα ότι ήταν ένας συνέτερος εκείνη την εποχή όταν με έδωσε εμένα κάποια χρήματα για να σταθεί το μαγαζί. Και ξανά από την αρχή τους δίσκους να μαζεύω, αλλά είχα μαζέψει μέχρι τότε 2.500-3.000 δίσκους. Βέβαια το ταξίδι συνεχίστηκε, εμείς εδώ πέρασαν πολλά, ας πούμε, όλα τα έχουμε δοκιμάσει. Όταν λέω όλα, και τις χαρές και τις λύπες και τις πίκρες. Φάγαμε τις πρώτες κρίσεις το 85, το 91 που σκεφτόμουν να κλείσω. Γιατί αυτό, τότε το 91 κρίση. Ναι, είχε κρίση. Εκεί ήταν η εποχή μόλις άρχισε να σκάει μύτη το CD. Τα πρώτα χρόνια του CD ήταν. Αυτό ήταν, Θανάση, ότι το CD... Βλέπω όμως ότι και εδώ έχεις και κασέτες, έχεις και CD, έχεις τα πάντα, 45. Ναι, σε αυτό το τομέα έχω από όλα, γιατί ήταν, έπρεπε να μπω και στο CD, δεν μπορούσα να μην μπω στο CD. Όσοι δεν είχαν μπει ηλεκτρονικά, σβήσαν τα μαγαζιά. Πολλά μαγαζιά έχουν κλείσει γιατί δεν ακολουθήσαν την τεχνολογία. Και πολλοί που κάνανε ένα μεγάλο λάθος, ότι πετάξαν τα βινήλια τους. Εγώ είχα βρει τότε στην ευκαιρία που έψαχνα βινήλια, να κάνω 10 χρόνια γυρνούσα την Ελλάδα. 10 χρόνια έφευγα 2 ώρα τη νύχτα, να πάω Πελοπόννησο, να πάω Γιάννενα, να πάω όπου μπορείς να φαντάσεις. Πήγα σε νησιά, πήγα στην Κέρκυρα. Εγώ πήγαινα διακοπές και μάζευα βινήλια. Δεν σε κάνω πλάκα.
Δηλαδή, πρώτο το πράγμα που έκανα σε κάθε πόλη ήταν να ψάξω να βρω πού υπάρχει. Λίγο πολύ και εμείς από την πλευρά του καταναλωτή εντός εισαγωγικών, του αγοραστή, το ίδιο. Οπότε πάμε σε διάφορα μέρη της Ελλάδας, θα πάμε να ψάξουμε να βρούμε. Είχα φτιάξει ένα υλικό σε όλα τα είδη. Δεν κοιτούσα, δηλαδή, ξέρω εγώ, χρώμα δίσκου και αυτά, αρκεί να τον πουλάει ο άλλος και σε προσιτές τιμές. Αλλά έχω πάρει όμως και πάρα πολύ ακριβούς δίσκους, στους οποίους είναι οι λεγόμενοι συλλεκτικοί. Αυτοί οι συλλεκτικοί δίσκοι, οι οποίοι. Εντάξει, κατά καιρούς τους ψάχνουν κάποιοι και σε βάζουν μόνο και μόνο για να τους βρεις για αυτούς. Με συνέβησαν στο μαγαζί πολλά. Θέλω να σε διακόψω, να σε ρωτήσω κάτι, επειδή είσαι συλλεκτικούς. Υπάρχει όριο στην τιμολόγηση ενός δίσκου και ποιο είναι αυτό? Ναι, θα σου πω. Το όριο το κάνει η αγορά. Για αναζήτηση. Πώς γίνεται το, πώς βγαίνει το όριο ενός δίσκου? Είναι η ζήτηση. Βλέπουμε από 300 ευρώ, 500, 1500. Είναι η ζήτηση. Ας πω ένα περιστατικό. Ας πούμε ένα δίσκο του Πλέσα, παράδειγμα, που έχει πολλά σπάνια κομμάτια. Σίγουρα. Ο Πλέσας είναι ένας από τους πιο δύσκολους, ειδικά η πρώτη του δίσκου, η ορχιστρική. Ο Λαβράνος, ο Κολάτος, ο Πάνος Σαββόπουλος. Πάρα πολλοί αυτοί είναι δίσκοι, όχι ότι δεν βρίσκονται. Ο Ξαρχάκος έχει κάποια δύσκολα τη δεκαετία του 60. Σίγουρα. Όχι ότι δεν βρίσκονται, όλα βρίσκονται. Όλα βρίσκονται. Όλα βρίσκονται. Εμένα περάσανε. Κάτι αμερικάνικα του Καζαντζίδη. Έτσι ακριβώς. Αυτά περάσαν το χέρι μου πιο εύκολα, γιατί αυτά τα φέρνουν από την Αμερική. Έχουν πάει άτομα πιο άλλα μαγαζιά που μείνουν στην Αθήνα να φέρουν αυτό το υλικό. Και κοντά σε αυτό έχουμε πάρει. Βλέπεις και εδώ και εγώ κάποια πράγματα. Έχω φέρει αμερικάνικα. Αλλά το θέμα είναι ότι πώς ανεβαίνει η τιμή του δίσκου. Εδώ αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και σε ρωτάω από την πλευρά του αγοραστή τώρα, έτσι, του καταναλωτή. Όταν θα έρθεις εσύ να με πεις, Άρη, ψάχνω ένα δίσκο, και εγώ θυμάμαι ένα παράδειγμα. Σου φέρω τον δίσκο των Olympians που είχαν στο τρένο επάνω που είναι. Που είναι κομμάτια, ξενόγλωσσα κάποια, και κάποια τα έχουν πει στη Γαλλία, στο Olympia. Αυτός ο δίσκος είχε βγει σε CD, δεν τον ξέρανε καν το δίσκο. Όλοι ξέραν τον κλασικό δίσκο των Olympians. Αυτό, με τις επιτυχίες. Αυτός ο δίσκος απέκτησε μεγάλη τιμή. Τιμή γιατί είχα εδώ ένα πελάτη. Και είχε μάζευε στον κουμπαρά του χρήματα, δεν τον ενδιέφερε πώς θα κάνουν, είχε τάξει και ένα χιλιάρικο. Εποχή, για να έχουμε έτσι λίγο και τα μέτρα. Εποχή στο 92 περίπου, 93, και εγώ τότε άρχισα να ψάχνω δηλαδή ξανά δίσκους. Όταν έβγαινε αυτό, τσιλό 10 χρόνια, αυτό το υπέροχο ταξίδι, γιατί είναι και για να μνήσεις σε όλα αυτά. Άρα μιλάμε για 1000 ευρώ. Αντίστοιχα σε δραχμές εκείνη την εποχή, έτσι, περίπου. Μάλλον όχι, είχαμε μπει στα ευρώ, οπότε τα 1000 ευρώ, και δεν το έλεγε μονάχα σε μένα, το έλεγε σε όλο τον κόσμο. Όπου και να πήγαινε, η επιθυμία του είναι να βρει το δίσκο των Olympians. Και έτσι έτυχε να το βρω εγώ αυτό το δίσκο, αλλά δεν τον πήρα ποτέ τα χρήματα, γιατί είχα καταλάβει το πάθος του, ήταν η ψυχασθένεια να αποκτήσει αυτό το δίσκο. Και εγώ δεν είμαι τέτοιος άνθρωπος που να πω ότι εντάξει, να πέσω στην εκμετάλλευση του αλλονού. Ίσως και γι' αυτό είμαι τόσα χρόνια εδώ πέρα. Επειδή ποτέ δεν έβαζα εγώ το χρήμα μπροστά στον πελάτη που ήθελε να ικανοποιήσει τον εαυτό του με ένα δίσκο. Δηλαδή, τι να σου πω, τους δικούς μου τους δίσκους που τους ανέβαζα στο σπίτι και τους κατέβαζα 100 φορές. Αυτό ήταν κάτι που θα σε ρωτούσα μετά, αν τύχαινε να έρθει κάποιος και συζητούσε κάτι που είχες στη συλλογή σου. Ναι, αυτό το συγκεκριμένο δίσκο, για να τελειώσω, μου τον έφερε κάποιος. Εγώ δεν κατάλαβα τι γινόταν αυτό το δίσκο. Και όταν είδα αυτό το δίσκο, για πρώτη φορά στη ζωή μου είχα πάθει σοκ. Για Olympians μιλάμε τώρα, έτσι. Για Olympians, έπαθα σοκ. Δηλαδή, να έχω τον πελάτη εδώ. Δίπλα μου, εδώ ήταν έτυχε να είναι εδώ ο πελάτης. Και μόλις τον έδειξα τον δίσκο, αυτό το πράγμα δεν το ξεχνάω ποτέ στη ζωή μου. Έχει πάρει το δίσκο και τον έχει αγκαλιάσει έτσι. Τον έχει αγκαλιάσει και με λέει, αυτός ο δίσκος δεν φεύγει πια από τα χέρια μου. Να πάρεις, λέει, στους γονείς μου τηλέφωνο να πληρώσουν το δίσκο. Μάλιστα. Γιατί ήταν σε μια ηλικία, εντάξει, που δεν. Ποιος ήταν ο πρώτος δίσκος που πούλησες, θυμάσαι? Ο πρώτος δίσκος εδώ στο μαγαζί? Εδώ, ναι, ναι. Θυμάσαι? Βεβαίως θυμάμαι. Θυμάμαι και τον πελάτη και το βλέπω. Το βλέπεις ακόμα? Ο δίσκος ήταν επίσης και μελωδία του Φλωρινιώτη, ρε φίλε. Φλωρινιώτη.
Ναι. Είχε, δηλαδή ένας δύσκολος δίσκος. Ναι. Τότε είχε βγει αυτός ο δίσκος. Δηλαδή αλλά ένας δίσκος που χάθηκε στο βάθος του χρόνου και σήμερα είναι πάλι δύσκολος. Αυτό το δίσκο είχα πουλήσει. Φλωρινιώτης έχει και ένα παλιό του 69. Αυτός ο δίσκος, λίγο... το El Greco είναι. Ναι, εκείνος, άλλο, είναι, άλλο είναι, εκείνο. Εκείνος είναι τα 45 άρια ναι, που έχει ναι, ναι. Αυτό να θυμάμαι, αλλά εντάξει, μετά πουλούσαμε και ξένα πάρα πολλά. Ναι. Ξένα. Από ξένα θυμάζεσαι πιο... Ξένα πάρα πολλά, πουλούσαμε τα ροκ τα κλασικά. Και ακόμη πολλά. Led Zeppelin, Deep Purple και τέτοια. Τα κλασικά όλα, δεν υπήρχε. Δηλαδή, Rolling Stones, Pink Floyd, αυτά ήταν τα νούμερα τα βασικά. Σήμερα μόνο τέτοια να πουλούσα. Ναι. Θα πούμε και για το Vinylis Back. Ναι, ναι, ναι. Θέλω ναι, να με ρωτήσεις ναι, για το ναι, Vinylis όχι, Back. Όχι, είναι στο πλάνο. Ναι. Άμα, λοιπόν, θα πούμε πολλά. Αυτή τη στιγμή, αν σου έλεγα να διαλέξεις, όχι να διαλέξεις, ποιοι δίσκοι θεωρούνται οι πέντε σπανιότεροι ελληνικοί. Κοίτα, μέσα έτσι επιγραμματικά στη... και δεν είναι ανάγκη τώρα Λαβράνου, να... Του Λαβράνου οι δίσκοι, ναι. Το Δωμάτιο. Ναι. Το Δωμάτιο του Σαββόπουλου του Πάνου, το Modern τέτοιο του Πλέσσα. Του Πλέσσα. Έχει τώρα πάρα πολλού. Δεν είναι μονάχα η πρώτη πεντάδα. Υπάρχουν. Ναι, έτσι. Υπάρχουν. Θύμισε μας επιγραμματικά. Να σου πω, το Δεκάνιζο, το Ρετσίνα και Μπουζίκη το νούμερο ένα. Το Δεκάνιζο. Το Δεκάνιζο. Το οποίο είναι. Δεν υπάρχει. Βρίσκουμε το τριάρι, βρίσκουμε το τεσάρι. Το 2 και το 3 ήταν νομίζω κανονικά. Ήταν 30 τριάρια, 12 ίντσα. Ναι, μεγάλα. Ναι, ναι, και το άλλο, ναι, ναι. Το πρώτο ήταν το 12 ίντσο μόνο. Ναι, 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 ναι. Του Βίρβου υπάρχει ένας δίσκος εκείνης εποχής που ναι, είναι ναι, ναι, ναι. Με επιτυχίες. Κοίτα, αν σου πω ότι με την αύξηση του δίσκου τώρα τον τελευταίο καιρό, και αυτό δεν οφείλεται στην Ελλάδα, έτσι, οφείλεται στην παγκόσμια αγορά, το ξέρουμε πάρα πολύ καλά. Αν η βιομηχανία της, η Αγγλία πάντα έβγαζε δίσκους, η Ευρώπη γενικώς έβγαζε δίσκους, η Ελλάδα δεν έβγαζε δίσκους. Ναι. Στην παγκόσμια αγορά αυτά ξεφύγανε πια. Ναι, έχει, ναι. Δηλαδή, έκοβε η Αμερική 1 εκατομμύριο δίσκους και τώρα κόβει 8 και 10 εκατομμύρια. Μάλιστα. Και επιφέρουν περισσότερα έσοδα από ότι έχει όλα τα ηλεκτρονικά στο ίντερνετ, στο YouTube και αυτά. Πιο πολλά κόβουν τα βινίλια. Δηλαδή, πολλές πωλήσεις θα έρχεσαν. Γιατί όμως οι τιμές στα καινούργια βινίλια μιλάμε τώρα, δεν μιλάμε για τα μεταχειρισμένα. Αυτά τα καινούργια. Οι τιμές είναι τσιμπημένες. Δηλαδή, όταν μιλάμε για ένα δίσκο του Τσιτσάνη που δεν έχει έξοδο κόστος παραγωγής, ένα δίσκο του Θεοδωράκη, του Χατζηδάκη, και που ανέρχονται στα 20 και στα 25 ευρώ. Και 30 και 30 και 35 η Iron Maiden, ξέρω εγώ, του 80, του 85. Αυτά είναι περισσότερο. Εδώ τι γίνεται, γιατί αυτό. Αυτά είναι νέα τεχνολογία οι δίσκοι. Δεν έχουν καμιά σχέση με τα αναλογικά. Ναι, ναι. Είναι ο ήχος ψηφιακός και ψηφιακός είναι ο ήχος, είναι σαν να ακούμε CD. Δηλαδή πήραν το CD και γράψαν από το CD, γράψαν είναι το δίσκο, δεν το γράψαν από τη μήτρα. Είναι ψηφιακός, όχι. Δεν είναι αναλογικός δίσκος. Καταρχήν δεν ακούς χράσκος. Η μαγεία στο δίσκο, ναι. Αυτό που έχουμε εμείς εδώ στο μαγαζί, είναι να τον πάρεις, το βάζεις το pick-up. Και αποκτάει ζωντάνια που το βλέπεις και ο δίσκος μαζί με σένα. Ναι, ναι, ναι. Γιατί μόνο που θα ακούσεις το τάκ της βελόνας, έτσι είναι όλα τα λεφτά. Ακόμη και τα χράτς είναι νόστιμα που λένε, είναι γλυκά, ναι, είναι ναι, ναι. Φοβερά πράγματα. Αυτό το βάζεις είναι σαν να είναι ψηφιακό CD, τίποτα άλλο. Δεν έχει, έχει ξύλινο ήχο, δεν είναι... Ναι. Γιατί είναι ακριβά. Καταρχήν είναι εισαγωγές. Τα φτιάχνουν έξω, τα είναι κόβουν έξω. Δεν μπορούν να βρουν ρεπερτόριο εδώ μέσα. Δηλαδή, για να βρουν ρεπερτόριο. Δηλαδή, εμείς εδώ έχουμε τις λύσεις. Πιο ευέλικτοι είμαστε σε αυτό το θέμα, γιατί στα σπίτια μας φέρνουν παλιά μαγαζιά. Αυτό ναι, θα σε ρωτούσα ποιες είναι οι πηγές εξέβρεσης σήμερα. Ναι, εντάξει, αυτό το πούμε. Και αποκτάει δηλαδή την τιμή, γιατί το κοστολόγιο είναι ακριβό. Όταν ένα δίσκος αγοράζεται 16-17. Συν ΦΠΑ, συν κόστος μεταφοράς. Είναι δηλαδή ακριβό το κόστος κατασκευής έξω ακριβώς. Στα εργοστάσια έξω. Ναι, ναι, μα η αγορά του είναι 17 ευρώ. 16-17 ευρώ. Βάλε το ΦΠΑ. Ναι, ναι, ναι. Βάλε μεταφορικά, πού πάει ο δίσκος. Δηλαδή φτάσαμε στο σημείο τώρα να έχει πέσει το CD στα 9 και στα 10 και στα 12, που ήταν 20 και 25 κάποτε. Ναι, ναι, ναι. Ναι. Και να ανεβαίνει το βινίλιο πλέον. Θανάση, εγώ εδώ για τα καινούργια πάντα. 5 ευρώ πουλάω εγώ CD εδώ στο μαγαζί. Ξέρω, εσύ εδώ έχεις, ναι. Δηλαδή καινούργια CD, άπειρα. Από ό,τι με έχουν μείνει, 5 ευρώ τα δίνω. Ναι. Και άμα πάρει ο άλλος δηλαδή περισσότερα, το κάνω και 4 ευρώ. Ναι, ναι. Εσύ πού βρίσκεις σήμερα υλικό για να συντηρήσεις ναι, το μαγαζί. Οι πηγές μου είναι βέβαια η ίδια η αποθήκη μου, γιατί έχω κάνει πολλές χιλιάδες βινίλια, αλλά δεν πάβει μου στο μαγαζί κάθε μέρα να φέρνει δίσκους.
Συνέχεια ναι. φέρνω, κάθε μέρα φέρνω δίσκους. Ναι. Ένα θα φέρω, δύο θα φέρω, φέρνω κάθε μέρα δίσκους. Οι καλύτερες πηγές είναι τα σπίτια. Εκεί ναι. μέσα θα βρεις βινίλια δύσκολα. Και κυρίως αυτοί οι οποίοι δεν τα εκτιμάνε που τα πουλάνε, ναι. δεν ξέρουν τι τους γίνεται. Και εκεί μπορεί να βρεις τους θησαυρούς και καθαρούς δίσκους, γιατί υπάρχουν άνθρωποι ή υπήρχαν που έχουν φύγει από τη ζωή, που τα προσέχανε σαν παιδιά τους. Άρα μιλάμε για κληρονομιές. Κληρονομιές τις οποίες δεν μπορούν να εκτιμήσουν. Δηλαδή, εμένα με τύχανε πολλές καλές παρτίδες. Πολλές καλές ναι. παρτίδες. Ναι. Δηλαδή έχω κρατήσει κι εγώ κάποιους θησαυρούς από αυτούς εδώ που έχω βρει. Εντάξει, δεν έχω πολλά κι εγώ στο σπίτι, αλλά από αυτά που έχω, πολλές φορές τα κρύβω εγώ τα δικά ναι. μου εδώ πέρα. Να μην τα πουλήσω. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτό τώρα είναι το επόμενο. Αν έρθει ναι. κάποιος και σου ζητήσει, έρχομαι εγώ τώρα και σου λέω Άρη. Θέλω το κάποιο καλοκαίρι του Μούτσι που το βλέπω ναι, τώρα μπροστά μου. Έτσι. Και αυτό είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο, δύσκολο κομμάτι. Μπράβο, ναι. Και δεν το έχω, δεν μπορώ να το βρω πουθενά και μου λες το έχω συλλογή. Εδώ τι κάνεις. Εδώ αρχίζει το παιχνίδι να αισθάνομαι πια επαγγελματίας. Mm. Εκεί είναι όλη η μαγεία η δική μου, πιστεύω. Η χημεία μάλλον, να μην φύγει ο πελάτης. Ναι. Δεν με ενδιαφέρει. Εγώ εδώ, άμα θα μπει ο πελάτης, πρέπει να τον πουλήσω. Είμαι επαγγελματίας. Ναι. Έτσι λειτουργώ όλα τα χρόνια, γι' αυτό ναι. και βρίσκομαι εδώ πέρα. Εάν κρατούσα το συνέστημα του δίσκου και πάντα λέω ότι την επόμενη φορά τον ξαναβρω, ναι. όλοι οι δίσκοι βρίσκονται. Δεν υπάρχει δίσκος, δηλαδή, εκτός από τους πολύ δύσκολους, να μην τον έχω ξαναβρει στον δρόμο μου. Μπορεί να βρεθεί. Μπορεί να τον έχω εγώ καθαρότερο στο σπίτι, έτσι, γιατί πάντα παίρνω τους καθαρούς για μένα. Αλλά θα τον κάνω δώρο στον πελάτη, γιατί ξέρω ότι αυτός ο πελάτης θα με συντηρήσει και την επόμενη φορά. Αυτός είναι ο κύκλος της δουλειάς μου. Όλα τα χρόνια πάνω εδώ έχτιζα. Δεν με διέφερε να πάρω τα 10 ευρώ από τον ναι. πελάτη και να το δω μόνο για τα λεφτά του. Πάντα είχα και βλέπεις πόσα χρόνια με γνωρίζεις ναι. μαζί. Ούτε με ενδιαφέρει, ξέρω εγώ, το τάλιρο που να με φύγει ναι, ναι, αυτά. Ναι. Είναι οι σχέσεις δηλαδή που αποκτάς. Εμείς εδώ είμαστε μια οικογένεια. Εδώ είναι και σαν στέκη, ας πούμε. Δεν είναι μα μόνο ότι θα πήρα και φεύγω. Όχι, είναι στέκη. Εδώ έρχονται συλλέκτες. Έρχονται συλλέκτες. Ναι, ναι, ναι. Κάνουμε πολλές συζητήσεις. Γνωρίζουμε. Δηλαδή, σε όλη την Ελλάδα τι συμβαίνει. Σε όλη την Ελλάδα τι συμβαίνει και πώς κινείται ο κάθε δίσκος όταν τον αγοράζουμε. Γιατί εγώ έχω πολλά καταζητούμενα 45άρια, κυρίως στα 45άρια, εδώ είναι το μεγάλο το παιχνίδι. Εδώ έχουν θυσιαστεί οικογένειες στα 45άρια. Για πες μου, έχει πολύ ενδιαφέρον. Είπαμε, εδώ είναι ναρκωτικό, ψυχεδέλεια. Ξέρω, είναι όπως λέει ο Βινίλιος που έχει μια ταμπέλα κάτω. Έτσι, ψυχεδελικά. Τα ψυχεδελικά για ψυχοπαθείς. Έτσι ακριβώς, για ψυχοπαθείς. Γιατί μια ζωή όλοι ξεκινούσαν όταν μπήκαν οι πιο πολλοί συλλέκτες Θανάση είναι στα 45άρια. Ξέρεις γιατί, αυτοί μαζεύουν 40 χρόνια. Mm. 40 χρόνια μαζεύανε, ξέρω εγώ τώρα είναι 60-65 χρονών και όλοι ξεκινούσαν ιεραρχικά. Ξέρεις πώς ξεκινούσαν στις μεγάλες εταιρείες. Ναι. Πιάνα τον Καζατζίδη, ναι. του Διονυσίου και όλους τους μεγάλους. Μετά ψάχναν τους δεύτερους και τους τρίτους γιατί δεν ξέρανε τι να πάρουν. Ναι, ναι. Και έτσι κάνανε άλλους 20.000. Νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια που βγήκαν και οι κατάλογοι δισκογραφίες που δημοσιεύτηκαν ναι, εύκολα τους να λίγο τα πράγματα. Ναι. Καταλόγους, κάποια βιβλία κτλ. Αυτό μας βοηθάει πάρα πολύ. Ναι, ναι. Έχουν βγάλει. Συνεργάζομαι και με τον φίλο μας τον Δραγουμάνο. Ναι. Ο Πέτρος είναι. Αυτό που έχει κάνει είναι η βίβλος. Και με τον Δραγουμάνο και με τον Μανιάτη στα γραμμοφωνικά τον έχω δώσει κωδικούς. Βέβαια το δώσαν και άλλοι λαθασμένοι εκεί, και ακύρωσε το βιβλίο του ξανά. Και τον Βασίλη του Χατζιαντονίου, άμα το γνωρίζεις, είναι πάρα πολύ καλός και αυτός εδώ. Έχει κάνει τις μικρές εταιρείες. Εμείς θα τα κατεβαίνουμε στην Αθήνα. Μόνο που θα πάμε και στη Λεωκορείο και θα πιούμε, ξέρω εγώ το. Τον καφέ μας και θα συναντηθούμε με ένας γεια σου Θεσσαλονίκη, γεια σου πατρίδα. Ξέρεις, έτσι μιλάμε εκεί κάτω. Εκεί λύνουμε όλες τις απορίες μας. Αυτό είναι. Να σταθώ θέλω σε δύο σημεία. Επειδή ανέφερε το όνομα του Καζαντζίδη. Και επειδή λίγο πολύ είναι ελάχιστα τα τραγούδια του Καζαντζίδη που δεν έχουν επανεκδοθεί. Καμιά δεκαριά τραγούδια που δεν έχουν ξαναβγεί από τα 78άρια και τα 45άρια. Υπάρχουν ακόμα σήμερα σπάνια 45άρια του Καζαντζίδη. Βεβαίως, βεβαίως τα Κυπριακά. Τα Απόλο. Τα Απόλο. Τα Απόλο. Εμένα προσωπικά. Τη Αυστραλία. Ναι, Κυπριακά και Αυστραλία. Και τα Κολούμπια Αυστραλία. Υπάρχουν και Κολούμπια. Είναι τα Πορτοκαλί, είναι τα Αμερικάνικα. Έχουν πέσει κατά καιρού στα χέρια μου, αλλά
Τώρα έχουν να πέσουν, τα τεσσάρια έχουν, τα έχω πάρει πολλές φορές. Έχει 80 τεσσάρια. Όταν λέω τεσσάρια, ξέρετε. Extended, τα δύο και δύο. Ναι, αυτά έχει τεσσάρια με τους μεγάλους τραγουδιστές, ναι, όλα. Ναι. Ή μπορεί να έχει τρία Καζατζίδη και ένα Γκρέ, ή ένα, να, ναι, έχει πολύ πάνω και αυτά. Μπορεί να είναι και από ένα. Ναι, ναι. Σε όλες τις εταιρείες, ναι, αυτά περάσαν από τα χέρια μου. Τα, ναι, έχω πάρει κατά σειρές. Αυτά πάνω είχαν και πιο καθαρό ήχο, νομίζω, το, από τη μεταγραφή του, από το γραμμόφωνο. Από την φύση του στο 45. Ήταν πιο προσεγμένα από το 33. Γιατί, ναι, όταν κάνεις ένα τραγούδι, ναι, έπρεπε να. Δεν είναι και ο ήχος. Ακόμα και από τα CD. Δηλαδή, αν πάρεις ένα extended και ακούσεις το παλιό κόριτσο που πήρε, ναι, το λαιμό σου, ναι, τώρα, ναι, που μου ήρθε, ναι, 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 είναι πιο, ναι, καθαρό, ναι, το extended, ναι, 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 από το δίσκο. Πιο προσεγμένα, το μεγάλο, αυτό και είναι ακριβά. Ναι. Αυτά κειμένονται στο κατοστάρικο τα πράσινα. Κατοστάρικο. Καμαστάρικο και δεν βρίσκονται. Και δεν βρίσκονται. Δηλαδή ένα-δύο που περπατάνε στην αγορά, αυτά τα βρίσκεις. Σου θυμήθηκα ένα που το είχα και έσπασε τώρα αυτό που σου είπα, ναι, γι' αυτό το θυμάμαι. Ένα τραγούδι εγώ που δεν με έπεσε ποτέ στα χέρια μου, το παράκανε Σοκράτη. Πότε δεν έπεσε. Αυτό είναι στην, στα Απόλλω. Στα Απόλλω πρέπει να είναι. Δεν, Απόλλω, θυμάμαι, είναι, δεν το έχω δει ποτέ, Απόλλω, αλλά είναι πρέπει αυτό, να είναι Απόλλω. Ναι. Αυτό εδώ κάποτε ήξερα μονάχα ότι του Άρισαν. Το Άρισαν είχε... έχουν πέσει, έχει πέσει. Το τραγούδι ήταν του Άρισαν. Ναι, ναι, ναι. Και του Άρη Σαν πέσανε δισκάκια, ναι, και το Μπρος Γκρεμός και αυτά, ούλα, ναι, μπάμπα, ναι, τέτοια, ναι, δισκάκια έχουν πέσει. Αυτά είναι της Αμερικής ολόκληρη ιστορία. Είναι. Ναι. Σε αυτά έκανε ο Κουνάδης μεγάλη έρευνα και στα γραμμοφωνικά. Τον είχα γνωρίσει και τον Παναγιώτη και τον Αργύρη στους χώρους αυτούς. Σπουδαίοι έκανε... άνθρωποι. Αυτοί είχαν ασχοληθεί πάρα πολύ με το αμερικάνικο. Mm. Δηλαδή στην Αμερική έχουν βγει φοβερά κομμάτια. Μέσα στο δίσκο το συγκεκριμένο εδώ πέρα που έχω είναι τα κάστρα του Γεντή Κουλέ. Με τον Αγγελόπουλο. Με τον Αγγελόπουλο. Mm. Δεν υπάρχει πουθενά. Μόνο σε αυτό το δίσκο. Θα οποίος έχει στην Αμερική. Δεν υπάρχει, ναι, πουθενά. Εγώ έτυχε να το είχα πάρει, ας πούμε, σε κάποια στιγμή στο δείξω, σε demo 45. Ναι, τα άσπρα χωρίς. Τα άσπρα. Και... ναι, ολοκάθαρο το, ναι, είχα. Ναι. Και το έσπραξα βέβαια, ναι, στην Αθήνα. Είπες κάτι άλλο πριν που θέλω να σταθώ. Υπάρχει δίσκος που δεν υπάρχει δίσκος που να μην μπορεί να βρεθεί. Όλα βρίσκονται δηλαδή. Αυτό πιστεύω, μου κάνει. Πιστεύω, εντάξει. Επειδή το πιστεύω αυτό που λες. Ήθελα να σταθούμε. Όλοι οι δίσκοι κάπου υπάρχουν. Και ακούω πολλές φορές, εγώ μονάχα τον έχω. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Είναι δυνατόν να κόπηκε και ένας δίσκος. Ναι. Δεν κόπηκε ένας δίσκος. Ναι. Υπάρχουν μέσα στα σπίτια. Κάποια στιγμή θα βρεθεί. Σήμερα ποια θεωρείς ότι είναι τα πιο εμπορικά ονόματα στον χώρο του βινιλίου? Δεν μιλάω για καινούριο τραγούδι. Δηλαδή, ποια ονόματα θα σου ζητήσουν περισσότερο, ας πούμε, για το ελληνικό τραγούδι αρχικά? Θα πούμε, όχι, και στο ελληνικό και στο ξένο. Και στο ξένο. Στο ελληνικό, όλα τα χρόνια. Ο Καζατζίδης. Καζατζίδης. Όλα τα χρόνια είναι ο βασιλιάς. Δεν υπάρχει δεύτερος. Μάλιστα τώρα τις γιορτές, συγκινήθηκα πολλές φορές με τον Καζατζή. Συγκινούμαι, μα σου έχω συναισθήματα, τι, ναι, να κάνεις. Ερχόντουσαν, ξέρω εγώ, κοριτσάκια ή να πάνε στο χωριό και ερχόντουσαν και πέραν ένα δώρο για τον πατέρα, έτσι με λέγανε. Καζατζίδη, ο Καζατζίδης είχε αγγίξει τα πάντα, καταλαβαίνεις τώρα. Ο Καζατζίδης είναι το πρώτο όνομα. Αλλά όλα πουλάνε. Όλα πουλάνε. Ειδικά εγώ έχω ξεθάψει δίσκους που είχα να τους πουλήσω 30 χρόνια. Έρχονται και με ζητάνε σειρές πια. Όπως? Δηλαδή, εντάξει, ο Μητροπάνο σε πουλούσε πάντα. Πρόσφατα πούλησα Μητροπάνο σειρά. Έρχεται ο άλλος με ζητάει νομικό, έρχεται να ζητάει αδαματικό. Δηλαδή και τέτοια, ναι, ονόματα. Δεν υπάρχει. Ειδικά το παλιό λαϊκό είναι βάση. Το παλιό λαϊκό, Περπενιάδης, Αγοραίος, Αναγνωστάκης, σε βινίλια είναι η βάση. Εσύ έχεις έτσι και μια εξειδίκευση εντός εισαγωγικών, από ό,τι ξέρω, σε κάποια ιδιαίτερα λαϊκά, ναι, από μικρές εταιρείες, από μικρότερους, ναι, τραγουδιστές, έχεις πολύ υλικό. Έτσι ακριβώς. Πάρα πολλούς δίσκους και άγνωστα. Εδώ τη Σαλόνικα, τη εταιρεία κτλ. Άγνωστα ονόματα. Άγνωστες εταιρείες. Σε αυτό, από ό,τι με λένε οι Αθηναίοι, το έχω μέσα μου. Ναι. Το παίζω καλά το παιχνίδι σε αυτό το είδος, ναι. Παντού έχω, όταν έψαχνα για δίσκους, έψαχνα για τις μικρές εταιρείες και έναν τραγουδιστή που έχει βγάλει μόνο ένα δίσκο. Ναι. Αυτή είναι πιο σημαντική δίσκη, γιατί μέσα από αυτούς τους δίσκους έχω δει τραγούδια που τα είπαν μετά μεγάλοι τραγουδιστές. Mm. Πάρα πολλές επιτυχίες. Όπως εκείνη η κασέτα που μου πρότεινες, που ήταν μόνο κασέτα με το έρχονται χρόνια δύσκολα. Βεβαίως. Από σένα το. Ναι, ακριβώς.
του Ερημίτη. Του Ερημίτη, που ήταν κουμπάρος, ξέρω εγώ, του Καζατζίδη, ήταν κουμπάρος. Πάρα πολλά τέτοια ονόματα, τα οποία υπάρχει ένα κοινό, το οποίο και αυτοί τα μαζεύουν, ας πούμε, αλλά το θέμα είναι, αυτό θα θέλω να το πω, γιατί δεν έχουν πάρει αυτό που πρέπει να πάρουν και παίρνουν, προσπαθούν να βρουν το άγνωστο, το δύσκολο. Και όταν πάτε ρε παιδιά, λέω. Πάνε με τον κωδικό δηλαδή. Ναι, κάπως έτσι. Ζητάνε εταιρείες οι οποίες είναι εξαφανισμένες και αυτά εδώ, δηλαδή που έχει βγάλει 5 δίσκους, 3 δίσκους. Εντάξει, και αυτό είναι... είναι ένα παιχνίδι που ο καθένας τι θέλει να ακούσει. Είναι και αυτά λαϊκά, δεν είναι, εντάξει, αυτά τα τραγούδια. Εντάξει, είναι λίγο πιο... Να αναφέρουμε μερικά ονόματα. Βεβαίως. Ο Δρόσος. Μπορώ να βγάλω και κάποιους δίσκους να σας δείξω, αν θέλετε. Ναι, τώρα είναι λίγο δύσκολο τεχνικά. Ναι, εντάξει, ναι. Ο Βασιλείου, ο Τρυπαντζής που το ζητάνε τώρα ιδιαίτερα. Ο οποίος είναι ο Αγγέλου. Δεν ξέρω αν το γνωρίζεις τον Αγγέλου, τον τραγουδιστή. Ο Δρακούλης από τη Θεσσαλονίκη, ο Νόβας, όλοι οι δίσκοι της Θεσσαλονίκα, Μεριβάσου και αυτά, αυτά είναι, έχουν σταθερή πορεία. Εγώ έχω και πολλούς δίσκους της Μάρκο Πόλο. Βλέπω κατά καιρούς που βγάζεις στο, στο Facebook τα εξώφυλλα και βλέπω πρόσωπα που τα βλέπω πρώτη φορά. Τα ανεβάζω γιατί εσείς μπορεί να τα βλέπετε πρώτη φορά, αλλά εγώ κάνω τη δουλειά μου γιατί ξέρω ότι αυτά τα ζητάνε. Πώς με το διαδίκτυο κινείσαι, μέσω διαδικτύου. Ναι, βέβαια. Αν δεν είχαμε αυτό το πράγμα, ίσως. Από το Facebook, δηλαδή έχεις και σελίδα. Σελίδα στο W, νομίζω ότι μας έδωσε δύναμη το διαδίκτυο σε χρόνο μηδέν να μας βλέπουν τους δίσκους. Έχω πολλούς δίσκους μέσα. Στο Ιντερνετ. Πάνω από 12.000 θέματα ανεβασμένα. Αυτό γίνεται καθημερινή πάλι με το Ιντερνετ. Ξέρεις, ανεβάζουμε συνέχεια. Έχεις πελάτες μόνο από την Ελλάδα ή και από το εξωτερικό? Όχι, από το εξωτερικό. Από όλους τους πύρους έχω. Δεν υπάρχει δηλαδή μέρος στον κόσμο να μην έχω στείλει δίσκους. Παντού. Με το CD, ποια ήταν η σχέση σου? Πώς το είδες όταν πρώτο βγήκε? Η σχέση μου, εγώ θεωρώ ότι τόσα CD που έχω εδώ μέσα ότι δεν τα θέλω. Ναι. Δεν μπορώ να τα έχω τα CD. Δεν μπορώ. Εμείς ξεκινήσαμε με τα βινίλια, αυτό μάθαμε. Μάθαμε τα βινίλια, οπότε η μεταστροφή που είχαμε κάνει μας φάνηκε λίγο... Στην αρχή δεν το παίρναμε, αλλά μετά έπρεπε να μπούμε στην τεχνολογία. Αλλά αυτό με έκανε εμένα καλό γιατί μαζεύα τα βινίλια. Πετούσαν τα βινίλια. Μπράβο, πετούσαν τα βινίλια. Πετούσαν τα βινίλια. Και τώρα τα ξαναζητάνε. Εγώ έχω πάει σε όλες τις μεγάλες αποθήκες της Αθήνας, επειδή λόγω με ξέραν από το συνεταιρισμό, επειδή διατέλεσα γραμματέα στον Απόλλωνα, με ανοίγαν τις πόρτες. Δηλαδή, όλες τις μεγάλες εταιρείες είχα πρόσβαση και στις μικρές. Αλλά εγώ ήθελα τις μικρές εταιρείες. Περιττό να σου πω ότι πήγαινα στην Μπάνιβαρ, ο Βαρδουλάκης με αγκάλιαζε. Με αγαπούσε γιατί ήμουν Θεσσαλονικιός. Από εδώ είχε ξεκινήσει και ο Βαρδουλάκης. Και παίρναμε πάρα πολλούς δίσκους. Δηλαδή δίσκους που δεν τους ήξερε ούτε η μάνα τους τραγουδιστές. Τι τους τραγουδιστές μαζεύαμε την Πάνιβαρ. Και θεωρώ ότι η Πάνιβαρ είναι η αλφα εθνική των... Της β' εθνικής. Της β' εθνικής. Έτσι ακριβώς. Ναι, ναι, κάπως έτσι. Νομίζω ότι ήταν... Στην Πάνιβαρ είχαν γράψει μετά από την... Όλα και μεγάλα. Μεγάλα, δεν ζαγόρε. Και ο Θεοδωράκης έχει κάνει. Και ο Θεοδωράκης έχει κάνει. Εκεί ακούσαμε πολλές ιστορίες, αλλά είναι, δεν είναι της ώρας. Εκεί να ακούσεις ιστορίες, που να σε λέει ο Βαρδουλάκης, τι γινόταν. Ναι. Εκεί η εποχή, η μετάβαση με ενδιαφέρει, η εποχή μετάβαση... στα πρώτα χρόνια που άρχισε να βγαίνει δειλά-δειλά το CD, τα βινίλια άρχισαν σιγά σιγά να βγαίνουν σε λιγότερα κομμάτια, το CD συχνά είχε και περισσότερα τραγούδια. Εγώ για να σου πω, η αιτία που αγόρασα CD player ήταν ο δίσκος με τα ποντιακά του Καζατζίδη με τον Χρύσανθο. Όταν αντιλήφθηκαν ότι έχει τρία τραγούδια παραπάνω, την άλλη μέρα πήγα και πήρα το μηχάνημα. Κοίτα, δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό το πράγμα με τους δίσκους, δηλαδή εφόσον η τεχνολογία άρχισε να μπαίνει δυνατά. Και μετά θυμάσαι που είχαν φτάσει οι δίσκοι, έτσι. 5.500 η κασέτα, 5.500 ο δίσκος. Ήταν δηλαδή ασύμφορο αυτό. Πού θα πήγαινε. Και θυμάμαι τότε η πρώτη κασέτα που έγινε μεταστροφή να πέσει η τιμή. Αλλά ήταν όταν ξεψυχούσε πια εκεί η κασέτα, και γιατί έβγαινε το CD. Κάναν τον backup του 2.500 δραχμών. Μπράβο. Λέγω, για να πουλήσουν τις κασέτες και εμείς αγοράζαμε 4.000 αγοράζαμε από τη Μήνος κασέτες. 4.000 και πουλούσαμε 5.200 την κασέτα. 5.200. Το ίδιο δηλαδή δεν είχε διαφορά με το CD. Που ήταν και φθαρτό το. Ναι, δεν είχε διαφορά με το CD. Αλλά
Αυτό το πράγμα με έκανε, πάντα μιλάω για μένα, ας πούμε, και ναι, για την αγορά, με έκανε το θέμα, με το βγήκανε τα CD, να μην πουλάω δίσκους. Σταμάτησα για 5 χρόνια και δεν πουλούσα δίσκους. Και πουλούσε CD. Ναι, πουλούσα CD και είχα βάλει σε όλους μου τους δίσκους, δεν πωλείται. Δεν ξέρω κατά καιρούς, μπορεί να είδες κιόλας σε πάνω. Ναι, μπροστά εκεί. Μπροστά εκεί, αλλά δεν πωλείται. Δεν πωλείται. Είχα βάλει όλους τους δίσκους. Ερχόταν εδώ, με παρακαλούσαν, δηλαδή μου δίνανε λεφτά. Αυτοί νόμιζαν ότι θα μου τα πάρουν κοψοχρονιά. Εγώ δεν τους πουλούσα τους δίσκους, τουλάχιστον για 5 χρόνια. Αλλά μπήκα στο παιχνίδι πολύ πιο μπροστά από ό,τι άρχισε ο δίσκος. Με τους δίσκους και μάζευα δίσκους. Τουλάχιστον 12 χρόνια πιο πίσω. Γιατί η αιτία που ανέβηκαν οι δίσκοι είναι γνωστή. Σε είπα προηγουμένως ότι είναι παγκόσμιο φαινόμενο πια οι δίσκοι. Αλλά πρέπει να μιλήσουμε και γι' αυτό πώς γίνει στην Ελλάδα. Δηλαδή, πες μου. Αν δεν ήταν το Vinyls Book. Εγώ θα σε ρωτούσα τώρα ποιοι νομίζεις ότι είναι οι λόγοι για την κατακόρυφη πτώση των πωλήσεων καταρχάς. Πριν πάμε στο, για να κλείσουμε με το. Η κατακόρυφη πτώση του ήταν η αιτία ότι βγήκαν τα CD. Βγήκαν τα CD, μπήκαν όλοι στην τεχνολογία, άρχισαν να παίρνουν μηχανήματα στο σπίτι, να πετάνε τα παλιά μηχανήματα, να μπουν στον ψηφιακό τομέα. Κάποιοι μείναν όμως και νοσταλγοί τελείως, δεν μπήκανε ποτέ έτσι. Ναι. Ήταν στο βινίλιο, μια ζωή. Από εκεί ήταν η αιτία η οποία ήταν η κάθοδος στο βινίλιο. Η αιτία που ανέβηκε το βινίλιο. Η πτώση γενικά και του CD. Και το CD αυτό έφερε από την κρίση. Φτάσαμε στο σημείο δηλαδή σήμερα να βγάζουν οι εταιρείες 150 και 200 και 300 κομμάτια. Εγώ θυμάμαι όταν είχαμε το συνεταιρισμό, ήταν το Μετρόπολης εδώ στη Θεσσαλονίκη, ήταν ο Πάτσης που μας έκανε χοντρό παιχνίδι. Το Μετρόπολης είχε τρία μαγαζιά, όχι το Μετρόπολης, το Blow Up είχε τρία μαγαζιά. Το Blow Up είχε τρία μαγαζιά, αλλά περισσότερο μας είχε χτυπήσει στη χοντρική, εμείς κάναμε χοντρική. Ναι. Παίρναμε από τις εταιρείες από την Αθήνα και διακινούσαμε αυτά τα προϊόντα, ας πούμε, όλα. Δηλαδή και τα αναλώσιμα, ό,τι άλλο αναλώσιμο ήταν πάνω στο είδος της μουσικής και τα καθαριστικά και αυτά. Ναι. Αλλά το θέμα είναι ότι η κρίση που ήρθε άρχισε να γονατίζει τους πάντες. Δηλαδή παίρναμε εμπόρευμα και δεν μπορούσαμε να το πουλήσουμε πια. Δεν μπορούσαμε. Είχαμε αυτά τα προβλήματα τα οικονομικά. Είχαμε υποχρεώσεις εταιρείες που οι εταιρείες δεν καταλαβαίνανε. Έπρεπε να πληρωθούν. Δηλαδή άρχισε η γκρίνια που λέμε. Ναι. Ήρθε και το Μετρόπολης, άνοιξε και ο Πάτσης στη χοντρική. Μας πήρε και κανένα δυο άτομα σε εκείνη την εποχή από εμάς για να οργανωθεί από το συνεταιρισμό. Και ήρθε η πτώση. Θυμάμαι τότε είχα κάνει και εγώ αγώνα να μην γίνει ΑΕ ο συνεταιρισμός. Επειδή πονούσαμε τον συνεταιρισμό, όλα τα χρόνια σαν συνεταιρισμός που ήταν μπορούσε να το διαχειριστείς καλύτερα. Ενώ το ΑΕ έπρεπε να κάνεις μόνο τα χαρτιά να κάνεις, ήθελε μιλάμε για 1.000 ευρώ να κάνεις την αλλαγή. Δεν εισακούστηκα. Σε 2 χρόνια έκλεισε, το κάναν ΑΕ και τελείωσε ο συνεταιρισμός. Βέβαια έκλεισε και το Μετρόπολης, όχι μονάχα. Η κρίση παρέσυρε τους πάντες, ας πούμε. Τώρα όσοι κρατηθήκαμε εδώ, Θανάση, είμαστε πολύ λίγοι. Πόσα είναι τώρα τα μαγαζιά? Τα αμυγός, τα κλασικά μαγαζιά, όχι τα πολυκαταστήματα. Εντάξει, είμαστε μετρημένα 10, δεν μαζευόμαστε. Δεν μαζευόμαστε όλη τη Θεσσαλονίκη 10. Έχει βέβαια κάποια καινούργια που ανοίγουν τώρα, που φέρνουν αυτούς τους δίσκους τους καινούργιους από το τέτοιο, αλλά όταν είσαι κάτω στην αγορά και έχεις να συναγωνιστείς, ξέρω, με το public, με κάποια άλλα μαγαζιά τα οποία, εντάξει, έχουν άλλες ελιγμούς, δεν ξέρω αν μπορούν να επικρατήσουν. Ναι. Εγώ εδώ το παλεύω. Έχω την πύρα, εντάξει, και το μαγαζί το μισό είναι δικό μου, οπότε... Ναι. Πώς βλέπεις, επειδή το ξεκινήσαμε δύο φορές και το σταματήσαμε, αυτή την περιβόητη επιστροφή του βινιλίου, για να κλείσουμε με αυτό. Σε αυτό οφείλεται το Vinyls Back που άρχισαν να το κάνουν τα παιδιά στην Αθήνα, ο Γιάννης ο Αλεξίου, ο Δαμίγος και ο Δημήτρης, και ο κύριος Δημήτρης, το επίθετο τώρα μου διαφεύγει. Το ξεκινήσανε πρώτα εδώ και 5 χρόνια, τώρα φέτος είναι τα 5 χρόνια, το οποίο θα έχει πανηγυρικό χαρακτήρα, τον άλλο μήνα θα είναι το Μάρτιο, το οποίο θα μετέχω και εγώ κάτω στο Μουσείο Αυτοκινήτου που θα είμαστε. Κατεβαίνεις, πηγαίνεις. Βεβαίως, ναι, έχω πάει στα τελευταία τουλάχιστον 6 χρόνια, 5 χρόνια, 4 χρόνια κατεβαίνω. Ναι. Και ξεκινήσανε δυναμικά, δηλαδή αυτά τα event που γίνονται εδώ, μόνο στο εξωτερικό μπορούσες να τα δεις. Και
Τα παιδιά αυτά κάνανε μεγάλο αγώνα, περάσανε από τρικυμίες που λένε, ώσπου καταφέραμε να κάνουμε πάρα πολύ καλά event, τα οποία γίνανε γνωστά και στη Γαλλία και στο εξωτερικό, έρθανε κανάλια, παίρνανε συνεντεύξεις δηλαδή στο μουσείο του αυτοκινήτου από τους, και από τους διοργανωτές και από... Με πολλά... Συμμετέχουν μόνο καταστηματάρχες ή μπορούν να πάνε και ιδιώτες σε αυτό? Και ιδιώτες. Και ιδιώτες οι οποίοι έχουν συλλογές και θέλουν να τις πουλήσουν. Οργανωτές είναι ήδη τα άτομα που σας είπα προηγουμένως. Και γίνονται επίσης, δηλαδή ένα άλλο πράγμα, δηλαδή δημοπρασίες, διαγωνισμοί του χορού. Event. Ναι, ένα event. Άλλωστε το νιώσαμε κιόλας τώρα. Αυτό ήταν μεγάλη υπόθεση που ήρθε εδώ. Ζήλευα γιατί δεν μπορούσα δεν έτυχε να μπορέσω να πάω στην Αθήνα. Και όταν είδα ότι γίνεται εδώ. Και μάλιστα όταν το επισκέφτηκα και είδα τι γινόταν μέσα από τον κόσμο. Ήταν ένα δείγμα. Το φοβόμουν. Λέω θα πάει η Θεσσαλονίκη. Είναι δύσκολη πόλη. Δεν είναι. Μερικά πράγματα δεν τα δέχεται. Ναι, εγώ είχα περισσότερο ανησυχία πάνω σε αυτό το θέμα γιατί. Αυτό που έγινε, τους είχα προτείνει εγώ να έρθουμε εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη τους Αθηναίους και στην αρχή λέει πλάκα μας κάνεις. Και ναι, λέει ποιοι Αθηναίοι να έρθουν στη Θεσσαλονίκη, αποκλείεται, δεν έρχονται. Και εγώ τους έλεγα κάθε φορά, εγώ πώς κατεβαίνω, ήμουν μοναδικός από τη Θεσσαλονίκη που κατέβαινα, εγώ δεν έχω έξοδα. Ναι. Να πας κάτω στην Αθήνα να γυρίσεις, έχεις ένα 500 έξοδα, όμως πήγαινα γιατί είχα και πελατολόγιο που με ξέρανε, ό,τι μπορούσα να κάνω. Τουλάχιστον δεν ήθελα να χαθώ, γιατί άμα χαθείς από αυτά τα event, ας πούμε, χάνεσαι και από την αγορά. Ναι, ναι. Οπότε κυνηγούσα, πότε έμπαινα, πότε έβγαινα, οικονομικά το κυνηγούσα. Και κάποια στιγμή άρχισαν να ξεχωρίζουν και κάποιοι άλλοι, να κάνουν και κάποια άλλα event, δηλαδή... Ναι, γίνονται κατά καιρούς διάφορα και πιο... Είδαμε ότι δεν χωρούσαν 3 και 4 event μέσα στην Αθήνα το χρόνο και... Έτσι ήταν μια καλή λύση όταν τους το είπα και κάποια στιγμή και με την εμπειρία που είχα εγώ από την Αθήνα και εδώ σε κάποιους χώρους που πηγαίνουμε και κάνουμε και εμείς κάποια event, έδωσα και εγώ κάποιους πάγκους από εδώ βρήκα, μαζευτήκανε και οι Αθηναίοι και κάναμε αυτή την ωραία γιορτή στο WE. Και νομίζω ότι θα έχει και συνέχεια πάλι. Θα έχει, αυτό θα σε ρωτούσα. Θα επαναληφθεί. Θα έχει συνέχεια. Εντάξει, έχω μιλήσει εγώ με τα παιδιά από την Αθήνα. Περιμένουμε να δούμε τώρα πώς θα πάει το. Η προτεραιότητα είναι αυτό που θα γίνει το Μάρτιο στην Αθήνα. Και μετά θα χαραχτεί ο δρόμος της Θεσσαλονίκης. Θα δούμε πώς θα πάει. Ακόμη είμαστε στις συζητήσεις. Μάλιστα. Εγώ καλή επιτυχία εύχομαι σε όλα. Καλή συνέχεια, σε ευχαριστούμε πολύ για την φιλοξενία. Ευχαριστώ που ήρθατε. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ. Να είσαι καλά.